Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον καλό φίλο και συναδελφό επικεφαλής του Last FM, Δημήτρης Φιλιππίδης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λαμπρό, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα, το είδα που το σχολιάζεις και εσύ, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος είχε εκφράσει επανειλημμένως φιλοτουρκικές σχέσεις και τώρα υπάρχει ένα θέμα, τον ερευνούν οι αρχές για συγκεκριμένα ζητήματα. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι το είχαμε συζητήσει στην εκπομπή σου, αν θυμάσαι, το Μάιο. Το Μάιο, λοιπόν, είχα την πληροφορία ότι υπάρχει έλεγχος για τις σχέσεις του κυρίου Άνταμς με την Τουρκία και την Αλβανία. Μάλιστα, τον Ιούνιο, ο κύριος Άνταμς συμμετείχε σε μια παρέλαση των Αλβανών, κάνοντας και το σήμα της Μεγάλης Αλβανίας, που προφανώς ίσως και να μην ήξερε τι ήταν, αλλά εξυπηρετούσε όμως συγκεκριμένα συμφέροντα και επιχειρηματίες. Ο κύριος λοιπόν Άνταμς, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της έρευνας του FBI, καθώς την Παρασκευή αργά το απόγευμα έγινε επιδρομή ανδρών του FBI και δεν γίνεται χωρίς να έχουν αποδείξεις, είναι πολύ προσεκτική η έρευνα που έχει γίνει, στο σπίτι της διευθύντριας της χρηματοδότησης της εκστρατείας του για να γίνει δήμαρχος στη Νέα Υόρκη και μάλιστα κατάσχισαν μια σειρά από ηλεκτρονικές συσκευές και αρκετά ευρήματα. Η πληροφορία λοιπόν λέει ότι υπάρχει συγκεκριμένος επιχειρηματίας στον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος είναι Τούρκος και ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον δήμαρχο τον κύριο Άνταμς. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Άνταμς μας είχε αποκαλύψει ότι έχει επισκεφθεί, δεν θυμόταν και ο ίδιος, 6 ή 7 φορές την Τουρκία. Μάλιστα, η ιστορία που μπαίνει στο, αν θέλετε, στόχαστρο των αρχών είναι το 2015, όταν ο κύριος Άνταμς ως πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος του Μπρούκλιν, πριν γίνει δήμαρχος δηλαδή, είχε ταξιδέψει με χρήματα της τουρκικής κυβέρνησης, με χρήματα του Ερντογάν. Και μάλιστα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο Μπρούκλιν ήταν ο δήμαρχος πρόεδρος στο Δημοτικό Διαμέρισμα εκεί πέρα. Στο Μπρούκλιν είναι και η έδρα της τουρκικής αυτής επιχείρησης. Επίσης, ο δήμαρχος, ο οποίος έχει στηρίξει ένα μικρό κολέγιο στην Ουάσιγκτον με όνομα Atlantic Bay College, το οποίο χρηματοδοτούν Τούρκοι και έχουν και ιδιοκτησιακή σχέση οι Τούρκοι με το κολέγιο αυτό. Μάλιστα ήταν να τον αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα του συγκεκριμένου κολεγίου ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα και όλη έρευνα μόλις άρχισε, επαναλαμβάνω, είναι η διευθύντρια της καμπάνιας του, όμως φαίνεται και ο ίδιος να έχει σχέσεις με χρηματοδοτήσεις που γίνανε από την Τουρκία και στην πορεία θα αποκαλυφθούν και οι σχέσεις με την Αλβανία. Πάντως αυτή η ιστορία ότι μέσα στο lobbying που έκανε, μέσα στη στήριξη της Τουρκίας έβαλε και την Αλβανία, δείχνει ότι οι Τουρκοί κάνουν τη δουλειά συνοπτικά μαζί. Βάλανε και τους Αλβανούς στο κάδρο, που το μικρό αδερφάκι τους. Λάμπρο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ουάσιγκτον το σκοπιανό λόμπι ουσιαστικά χρηματοδοτείται από Αλβανούς και Τούρκους. Οπότε οι τρεις αυτοί έχουν μια αγαστή σχέση και συνεργασία, και ας το καταλάβουμε αυτό για το τι λεφτά ξοδεύονται εκεί και πώς γίνεται, αν θέλετε, και ξέπλυμα χρήματος, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Άρα αυτές οι κατηγορίες, εάν επιβεβαιωθούν και αν νομικά τελικά διατυπωθούν, σημαίνει ότι θα έχει και θέματα, μια υπόθεση κάνω, αν λέω διατυπωθούν και φτάσουν στον ίδιο, θα έχει και θέματα παραμονής στο αξίωμα. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως, για να ξεκινήσει μια έρευνα του FBI, προφανώς θα είναι ήττα των διοκτικών αρχών αν δεν το πάνε μέχρι τέλους. Εδώ σίγουρα υπάρχει διαφθορά σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική όμως, όταν θέλουν να τελειώσουν μια υπόθεση, την τελειώνουν, και νομίζω ότι μπορούμε να το συνδέσουμε, και θα τολμήσω να κάνω αυτό το επιχείρημα, να βάλω αυτό το επιχείρημα, με τις σχέσεις που έχουν με τις ΗΠΑ με την Τουρκία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όταν λοιπόν χτυπάνε έναν Τούρκο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ, είναι πιθανότατα και ένα έμεσο μήνυμα με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Έχεις απόλυτο δίκιο να κάνεις αυτή την σκέψη. Εξάλλου είδαμε και το κλίμα στην επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Τουρκία, όπου δεν ήταν απλά ψυχροχιόνισε τελείως εκεί. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι ήταν σφόδρα ενοχλημένοι από την στάση που έκανε ο κύριος Μπλίνκεν στην Κύπρο. Και μάλιστα ο κύριος Μπλίνκεν, επειδή μάλλον δεν ίδρωσε πολύ το αυτί του, από τουρκικό έδαφος πριν αναχωρήσει για το Τόκιο,
μίλησε τηλεφωνικά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Με το πέρας της συνάντησης των δύο. Οπότε, αν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά, αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος και να βγει προς τα έξω. Πρέπει να πούμε ότι οι Αμερικανοί όμως απ' την άλλη ήταν σφόδρα ενοχλημένοι. Γιατί πολύ απλά στο Ιντσιρλίκ είδαμε απίστευτες σκηνές. Και ο Ερντογάν, ο οποίος απαγορεύει τα πάντα όταν θέλει, όταν γίνεται κάτι, σημαίνει ότι το επιτρέπει ο Ερντογάν και είναι από πίσω ο Ερντογάν. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι Αμερικανοί ξέρουν πολύ καλά τι πέφτει στο Ιντσιρλίκ. Δεν υπήρξε ποτέ στο επίσημο πρόγραμμα του κυρίου Μπλίνκεν η Τουρκία. Το λέω και το λέω κατηγορηματικά. Μάλιστα και το State Department διέψευσε την Παρασκευή αυτήν την πληροφορία. Όμως υπήρχαν λόγοι να γίνει συνάντηση η οποία πέρασε από χίλια μίλια κύματα. Δεν ξέρουμε και αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Εάν ήταν ο Ερντογάν που δεν θέλησε να δει τον Μπλίνκεν ή ο Μπλίνκεν που δεν ήθελε να δει τον Ερντογάν, όπως και να έχει όμως, παρότι μιλήσαν 2,5 ώρες οι δύο άντρες, δεν είπαν απολύτως τίποτα παρά μόνο για τη Σουηδία υπήρξε η αναφορά στην οποία υπήρξε μια αλφα συμφωνία, αν θέλετε. Όμως οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναβαθμίσει η Αμερική, γιατί αυτό ζητάνε οι Τούρκοι. Τον ρόλο της Τουρκίας στο διαπραγματευτικό κομμάτι είναι νομίζω σαφέστατο πλέον και διευκρινισμένο και ξεκαθαρισμένο ότι η Τουρκία επέλεξε πλευρές και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και από την άλλη πλευρά νομίζω ότι κατανοούμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτή η συνάντηση δεν ήταν για καλό σκοπό και το λέω, το υπογραμμίζω αυτό. Μπράβο. Για τους Τούρκους μία συνάντηση από μόνη της δεν σημαίνει κάτι. Το θέμα είναι το περιεχόμενο. Βέβαια. Δεν απαραίτητο να πει. Ότι πήγε εκεί για να τους κατευνάσει, μπορεί να πήγε για να τραβήξει αυτιά. Εξάλλου το γεγονός και μόνο ότι όχι μόνο σταμάτησε στην Κύπρο, αλλά ανέδειξε ο ίδιος ο Μπλίνκεν το ρόλο της Κύπρου στον ανθρωπιστικό διάδρομο, τον οποίο θέλει να κάνει η Τουρκία, τους γύρωσε δύο φορές. Δεν πάει μόνο στην Κύπρο. Πάει και λέει ότι η Κύπρος θα είναι κομβική στον ανθρωπιστικό διάδρομο που θέλει να κάνει ο Ερντογάν. Άρα δεν το κάνει η Τουρκία, το κάνει η Κύπρος, ως κόμβος εννοώ. Απόλυτα συμφωνώ, Λάμπρο, και θα μου επιτρέψει δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ο Πομπέο το ξεκίνησε. Να σταματήσει αυτό το, θα μου επιτραπεί η έκφραση, το καραγκιοζιλίκι. Όταν υπουργός εξωτερικών τον είπα πήγαινε στην Κύπρο, έβλεπε και τον ψευδοηγέτη του ψευδοκράτους. Αυτό το σταμάτησε ο Πομπέο επί προεδρίας Τραμπ. Το συνέχισε ο Μπλίνκεν χθες. Και είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό, ότι δεν ασχολήθηκε καν με τον ψευδοηγέτη και το κατοχικό καθεστώς. Το δεύτερο είναι, έχω αρκετά χρόνια πλέον στο ρεπορτάζ αυτό εδώ στις ΗΠΑ και κυρίως στα Ηνωμένα Έθνη. Έχω δώσει το παρόν, Λάμπρο, σε συναντήσεις προέδρων, πρωθυπουργών, υπουργών εξωτερικών. Αυτό που περιμένουμε πάντα οι ανταποκριτές είναι ένα πράγμα. Έχουν γίνει κοινές δηλώσεις. Αν γίνουν κοινές δηλώσεις, τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Υπάρχει κοινό ανακοινωθέν. Αν υπάρχει κοινό ανακοινωθέν, τα πράγματα πήγαν καλά. Όταν δεν υπάρχει τίποτα από αυτά τα δύο, σημαίνει ότι το κλίμα, όποιο και να ήταν, δεν εξελίχθηκε καλά η συζήτηση. Και αυτό είναι που βγαίνει από τη συνάντηση, ότι κάθε πλευρά λέει τις δικές της πληροφορίες. Δεν υπάρχει κοινό ανακοινωθέν και νομίζω ότι το ότι ο κύριος Μπλίνκεν έφυγε αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κύριο Φιντάν και πήγε στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσει για το Τόκιο σημαίνει πάρα πολλά. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί πάει και ο Μπεν Σπαϊ, ο διοικητής της ΣΥΑ, είναι στο Ισραήλ. Άρα έχουμε μια κινητικότητα των Αμερικανών η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα κάτσει. Ένα λεπτό. Επειδή καλύφθηκε χθες τεχνιέντος από τους Αμερικανούς η παρουσία ενός υποβρυχίου πιθανότατα κλάσης Οχάιο, δηλαδή ένα από τα πυρηνοκίνητα και πυρηνικά υποβρύχια, μπορώ να πω έχοντας μία μικρή, αν θέλετε, ένα μικρό ερωτηματικό, αλλά να κάνουμε μια αποκάλυψη, πρόκειται για το USS Florida, αυτό λέει η δικιά μου η πηγή. Αυτό είναι ένα από τα 4 πυρηνικά υποβρύχια με 154 Tomahawk, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα πυρηνικής γόμωσης. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει η παρουσία αυτού του συγκεκριμένου υποβρυχίου στην περιοχή, το μήνυμα αποτροπής προς το Ιράν, μαζί με τα δύο αεροπλανοφόρα που ήδη βρίσκονται εκεί, μαζί με τα B-1 τα οποία αφήχθησαν τα βομβαρδιστικά σήμερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι σφίγγει ο κλοιός. Είναι σημαντικό αυτό, επαναλαμβάνω. Πιθανότατα λέει το ρεπορτάζ μου ότι πρόκειται για το USS Florida, γιατί δεν είχε διαρρεύσει ποιο ήταν το υποβρύχιο και μόνο που έγινε κάτι που δεν γίνεται συνήθως. Να βγει φωτογραφία χωρίς τα διακριτικά και να αφαιθεί ένα
μυστήριο στην υπόθεση, λέει πάρα πολλά και καταλαβαίνει λάμπρο τι εννοώ. Αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να παρεμηνευτεί από κανέναν, ναι, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστική, πολύ σημαντική αποκάλυψη, γιατί ενισχύει την εκτίμηση ότι οι Αμερικανοί είναι για να προλάβουν καταστάσεις και στέλνουν μηνύματα τα οποία δεν επιδέχονται παρεμηνία. Τα λέμε και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Δημήτρης Φιλιππίδης.